Κοντοκλώτσικο αυτήφων. Ναι, αυτήφων. Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω εγώ αυτό που λες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ίσω να μα κάνουν νόημα, ρε παιδί μου. Πήγαινε, πήγαινε. Όλε τι πρόχειρε. Με πάνε για κούρεμα. Όχι, θα σε πάω εγώ, θα σε τακτοποιήσω μετά. Απλά λέω γενικά, α πούμε, ότι. Ναι, ο σωματότυπό σου, δεν ξέρω τώρα πώ να το πω. Έτσι και αυτό. Είναι για σεντερφόρο, όχι για κουρέλι. Είναι για σεντερφόρο, αυτό είναι ακριβώ. Δεν είναι για κουρέλι. Τώρα κοίταξε. Επειδή εμεί εδώ είδαμε πολύ ωραία τον ξακουστό κουρέα τη Εβίλη Φίγκαρο, εσεί αν θέλετε, κοιτάξτε ωραία, να βρείτε κομμωτήρια κοντά στην περιοχή σα, μία κλίση στο 11880 αρκεί. Εντάξει. Ναι, εγώ από μένα είναι εντάξει. Εντάξει, είναι οκ, από σένα αυτό με ενδιαφέρει. Και ξέρεις τι, άκουγα στα αυτιά μου πάρα πολύ τον Τάκη να γελάει, πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν, Τάκη, να ξεκινήσουμε με σένα και να μου αναλύσεις αυτό που είπες. Το κάνεις μέσα κάτεψη. Φυσικά. Να ξεκινήσω με το σακατεμένο είναι μου. Ναι, με το είναι σου. Τι να πω με αυτό το πλάσμα, δηλαδή δεν ξέρω τι τρελό νερό έχει εκεί πέρα που γεννήθηκε. Βουτάς μέσα σε αυτό το χαρακτήρα, τώρα μας πήγες αλλού, δηλαδή τι ταξίδια έχεις κάνει μέσα σου και μας τα σερβίρεις τόσο ωραία έξω σου. Ξέρεις κάτι, είναι απ' τη μία, ας πούμε, διαλύομαι μαζί σου και γελώ, γιατί είναι απίστευτος ο τρόπος που κεντάς και το κωμικό σημείο με τόσο φινέτσα το σερβίρεις. Απ' την άλλη, υπάρχει μια δραματικότητα μέσα σου, που το έχω ξαναπεί, η οποία με συγκινεί ακόμη περισσότερο από αυτό. Σ' αγαπώ. Και θα σ' αγαπώ για πάντα και θέλω επιγόντως ραντεβού για ξύρισμα. Έχει όλα τα κομφόρ εδώ, μην ανησυχείς. Επίσης πεθαίνω με τον καθρέφτη. Θέλω να κάνεις το Δούκα και να κάνω τη Μυρσίνη Σεβαστού εγώ εδώ. Έχω σκάσει, δεν το κάνω, κόψε το ότι θα κάνετε. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πώς θα εναβολευτείτε. Εσύ θα κάνεις τη δρόσο. Όχι, εγώ να είμαι επιρέατρια. Τη δρόσο και πες μου, τι θες Μυρσίνη. Εγώ τίποτα, θα κοιτάω κάτω. Ναι, ναι. Τι θέλεις Μυρσίνη στα πράγματά μου. Δούκα. Δούκα, τα έχεις καταστρέψει όλα, το καταλαβαίνεις. Δεν αντέχω άλλο Δούκα μαζί σου. Αναγκάστηκα. Πες το κάνω το δραματικό που έλεγες. Αναγκάστηκα. Έχεις φέρει τα παιδιά μας εναντίον σου. Αυτή φταίει. Εγώ είμαι παιδί. Εγώ με το παιδί. Όχι, εσύ δρόσου εσύ. Α, εγώ είμαι παιδί. Εσύ φταίς. Ταπεινή φτωχιά στα μοίρενα. Εσύ φταίς που ξελόγες τον Κωνσταντή και εσύ δεν θες μια κουβέντα, δεν μιλάς. Αχ, σκοτώθηκα. Νέφαγες. Τον θέλω τον Κωνσταντή. Δεν θα τον πάρεις ποτέ, γιατί είσαι ταπεινή αγρότησα. Δεν θα δώσω το γιο μου σε κάποια που τα νύχια της έχουν χώματα, λαϊκιά και φτηνή. Ξεχνάς ότι αυτά τα χώματα μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε. Σε παρακαλώ, Δούκα. Αληθινές. Μην ξεχνάς την αριστοκρατική μου καταγωγή. Σας συχάθηκα όλοι στο διαφάνι. Γυρίζω στην αριστοκρατική καταγωγή μου. Δούκα. Δούκα, φτού σου δρόσω. Δούκα, φτού σου δρόσω. Δούκα, φτού σου δρόσω. Δούκα, φτού σου δρόσω. Φτού σου δρόσω. Δούκα, φτού σου δρόσω. Όπως το πήγες πρέπει, όπως το πήγες πρέπει να σφουγγαρίσουμε από τον φτού σου φτού. Θα έσκαγα αν δεν έκανα σε αυτήν την καθαρίστη Μυρσίνη Σεβαστού. Δεν μπορώ. Όμως... δεν ξέρω τι να πω επειδή είμαι για σένα. Πώς θα πας, πώς θα φαίνεις. Καλά, πώς... για το Λευτέρι λεμά σε με μένα. Μα τώρα όμως ήρθε έτσι αυτό. Ναι, αλλά... ο Τάκης του το πες 4 φορές για τον Τάκη. Είναι από τις περιπτώσεις που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα 4-5. Μεταξύ άλλων είναι και ο Αλευράς αυτός πιστεύω. Θανάσης, ο Τάκης. Είναι μακρινοξάδερφος. Ο Μαρίνος. Δεν είναι. Αυτός ο άνθρωπος είναι ευτυχία που τον έχουμε. Είναι αυτό που κάνουμε εμείς. Πρόσεξε τώρα, είδες εσύ αυτόν τον καθρέφτη, τον οποίο αλήθεια είναι, μου θυμίζει πάρα πολύ και εμένα το σπίτι που μεγάλωσα. Αλήθεια το λέω. Είχαμε τέτοιο τον ίδιο καθρέφτη. Ένα τέτοιο πράγμα και τρελάθηκα όταν τον είδα. Και πώς τώρα σκέφτηκες. Δεν ήμουν και εκείνης εποχής βέβαια. Υπήρχαν και μετά.